Ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, ο Σιναίτης, έχει έναν λόγο ασκητικό εις την φιλοκαλία, πολύ αναγκαίο και εξαιρετικά ωφέλιμο, όπως λέγει στην επιγραφή του. Λόγος ασκητικός, σπάνια αναγκαίος και ωφελημότατος. Και σε αυτόν ο Άγιος αρχίζει να μιλάει για τη φιλοσοφία και λέγει πως και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και γενικώς οι ειδωλολάτρες, γιατί με αυτή την έννοια έχει η λέξη Έλλην, αλλά και οι Ιουδαίοι εφιλοσόφησαν ή προσπάθησαν να φιλοσοφήσουν, αλλά όμως δεν ωφελήθηκαν από αυτή την φιλοσοφία τους και ούτε και αληθινά έφτασαν στην αληθινή σοφία, η οποία είναι η νυπόστατη σοφία, δηλαδή ο Θεός Λόγος. Δεν αποδέχτηκαν τον Θεό Λόγο και έτσι ουσιαστικά έμειναν αφιλόσοφοι. Μιλήσαμε εχθές για την φιλοσοφία των Ελλήνων και τώρα θα δούμε πώς μιλάει ο Άγιος και για την φιλοσοφία των Ιουδαίων. Αφού μας είπε για τους Έλληνες ότι πραγματικά απέτυχαν και έμειναν μόνο σε εξωτερικά σχήματα, φορούσαν το τριμμένο τριβόνιο, το τριμμένο αυτό ρούχο, το οποίο δήλωνε τη φιλοσοφική τους ιδιότητα και είχαν και τον πόγωνα, τη γενιάδα, αλλά και το ραβδί και με αυτά τα εξωτερικά φαινόντουσαν μόνο ότι φιλοσοφούν, αλλά δεν είχαν την αληθινή φιλοσοφία και την αληθινή σοφία. Από τους Ιουδαίους πάλι, λέγει ο Άγιος Νίλος, όσοι τίμησαν αυτό το είδος του βίου, δηλαδή μία ασκητική, μία φιλοσοφημένη ζωή με την έννοια της κακοπάθειας της σωματικής και της αποφυγής των τρυφών και των απολαύσεων της παρούσας ζωής, αυτή λέγει οι Ιουδαίοι, οι ασκητές, ας τους ονομάσουμε έτσι, και αυτοί είναι οι απόγονοι του Ιωναδάβ. Όλους εκείνους που επιθυμούν να ζουν παρόμοια, τους καθοδηγούν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Κατοικούν πάντοτε σε σκηνές, απέχουν από κρασί και από κάθε τι που συντελεί σε μαλθακότερη ζωή. Ζουν με ευτελή δίαιτα και έχουν μετρημένα τα αναγκαία του σώματος. Να δούμε πώς το λέγει και στο πρωτότυπο. Ιουδαίων δε, όσοι τούτον ετοίμησα των βίων, εσύ δε του Ιωναδάβ απόγονη, πάντα στους ως αυτός βιούν θέλοντας προηγεμένους, εις την αυτήν ανάγουση πολιτεία. Από τους Ιουδαίους λέγει όσοι αναγνώρισαν την αξία αυτού του βίου, του ασκητικού δηλαδή, είναι βέβαια οι απόγονοι του Ιωναδάβ. Αυτοί διαπαιδαγωγούν στην ίδια πολιτεία όλους όσους παρετούνται του κόσμου, θέλοντας να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Άγιος, η Νίλος, αλλά και γενικώς οι Άγιοι, όταν μιλούν για φιλοσοφία, εννοούν την ζωή, την ασκητική, τη ζωή τη συνετή, η οποία συνδέεται πάντοτε με την εγκράτεια και η οποία βοηθάει πάρα πολύ και στην αναγέννηση την πνευματική και στην πνευματική πρόοδο. Είναι αδύνατον χωρίς νηστεία, χωρίς εγκράτεια, χωρίς κακοπάθεια σωματική να προοδεύσει πνευματικά ο άνθρωπος. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μιλούν για την όντως φιλοσοφία υπονοούν την ζωή την ασκητική, τη ζωή την ησυχαστική, την ζωή την χριστιανική, την αληθινά χριστιανική, η οποία πάντα συνδέεται με την άσκηση, με το σταυρό, με την κακοπάθεια χάρη του Χριστού. Αυτή λοιπόν την κακοπάθεια την είχαν και κάποιοι από τους Ιουδαίους, που λέει ο Άγιος ότι ήταν απόγονοι του, είναι απόγονοι του Ιωναδάβ. Και αυτοί διαπαιδαγωγούν στην ίδια πολιτεία, στον ίδιο τρόπο ζωής, όλους αυτούς που παρετούνται του κόσμου, που φεύγουν μακριά από τον κόσμο,
θέλοντας να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και πώς ζουν, εν σκηνές κατοικούσιν διαπαντός. Ίνουτε και πάντων των προς το αυροδίαιτων απεχόμενοι. Και δίαιταν έχοντες ευτελή και την χρίαν συμμεμετρημένη του σώματος. Αυτοί κατοικούν πάντοτε σε σκηνές, εγκρατευόμενοι και του κρασιού και όλων όσα είναι σχετικά με την πολυτελή δίαιτα, έχοντας ολιγοδάπανο τρόπο ζωής και την ανάγκη μετρημένη κατά αναλογία του σώματος. Μόνο δηλαδή τα απαραίτητα έχουν για τις σωματικές ανάγκες. Και λέγει στη συνέχεια, φροντίζουν πολύ για την ηθική κατάσταση της ψυχής και ασχολούνται κυρίως με τη μελέτη και τη θεωρία. Από αυτό και ονομάζονται εσέοι, όνομα που σημαίνει θεωρία. Γενικά κατορθώνουν το σκοπό της φιλοσοφίας και δεν αντιβαίνει πουθενά ο τρόπος της ζωής τους στη φιλοσοφία. Αυτοί λοιπόν σφόδρα επιμελούνται της ηθικής αξιος, θεωρία δε τα πολλά περιμένουσιν. Έθεν γάρ και εσέοι καλούνται, τούτο δηλούντος του ονόματος. Πάρα πολλοί επιμελούνται της ηθικής καταστάσεως και μέσω της θεωρίας αναμένουν τα πολλά της επαγγελίας του Θεού. Για τούτο λοιπόν και ονομάζονται και εσέοι, διότι αυτό δηλώνει το όνομά τους. Και απλώς έστειν αυτής κατορθούμενος της φιλοσοφίας σκοπός, ουδαμού των πραγμάτων διαμαχωμένων του επαγγέλματι. Και απολύτως έχει επιτευχθεί σε αυτούς ο σκοπός της φιλοσοφίας, καθώς πουθενά οι τρόποι της ζωής τους δεν είναι αντίθετοι με όσα επαγγέλλονται, με όσα λέγουν. Δηλαδή, διακηρύσουν την ασκητική ζωή και την επιτυχάνουν. Αλλά ποιο το όφελος, λέγει ο Άγιος, τι ωφέλεια έχουν από τους αγώνες και την κοπιαστική άσκηση, αφού θανάτωσαν τον αγωνοθέτη Χριστό, και σε αυτούς λοιπόν χάνεται ο μισθός των κόπων, γιατί αρνήθηκαν αυτόν που απονέμει τα βραβεία και την αληθινή ζωή, και γι' αυτό απέτυχαν στη φιλοσοφία, όπως απέτυχαν και οι Έλληνες, οι ειδωλολάτρες, διότι στόχευαν στη δόξα των ανθρώπων, στα υγιεινά βραβεία και δεν είχαν καμία άλλη ελπίδα για μελλοντική ανταπόδοση. Αλλά τι των αγώνων όφελος αυτής της Ιουδαίης και της επιπόνου ασκήσεως των αγωνοθέτην ανηρικός η Χριστόν, ποιο είναι το όφελος των αγώνων αυτών των Ιουδαίων ασκητών, των εσέων και της επίπονης ασκήσεως για εκείνους που σκότωσαν τον αγωνοθέτη Χριστό, και τούτης γάρ ομοίως ο των πόνων είχετε μισθός, αρνησαμένης των επάθλων διανομέα και της αληθού ζωής. Και σε αυτούς τους Ιουδαίους, κατά όμοιο τρόπο, εννοείται με τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες, χάνεται ο μισθός των κόπων τους, αφού αρνήθηκαν εκείνον που διανέμει τα έπαθλα και την αληθινή ζωή και εξαιτίας αυτού απέτυχαν της φιλοσοφίας. Αρνησαμένης των επάθλων διανομέα και της αληθού ζωής και δια τούτο της φιλοσοφίας αποσφαλίσει. Γιατί τι είναι φιλοσοφία, εδώ θα μας δώσει έναν ωραίο ορισμό ο Άγιος. Φιλοσοφία, λέγει, είναι η ορθή τοποθέτηση του χαρακτήρα ενωμένη με αληθινή γνώση περί του όντος, με κεφαλαίο δηλαδή του Θεού. Αληθινή φιλοσοφία, φιλοσοφία γαριστήν ηθών κατάστασης, είναι κατάσταση των ηθών, είναι η τακτοποίηση του ήθους, της ζωής, του τρόπου ζωής, είναι ο ασκητικός, ο εγκρατής τρόπος ζωής, κατάσταση ηθών, μεταδόξης της περί του όντος, μαζί με θεωρία της γνώσεως σχετικά με το όντος αληθές, δηλαδή
με την θεωρία της γνώσεως του Θεού. Είναι συνδυασμός δηλαδή πράξεως και θεωρίας, πίστεως και ζωής, ήθους και δόγματος, κατάστασης ηθών και θεωρία του όντους, θεωρία του Θεού, θεωρία της θεογνωσία, γνώσης του Θεού. Από αυτήν πλανήθηκαν και οι δύο, Ιουδαίοι και Έλληνες, γιατί αποποιήθηκαν τη σοφία που ήρθε από τον ουρανό και προσπάθησαν να φιλοσοφήσουν χωρίς Χριστό, που είναι ο μόνος που μας έδειξε με έργο και με λόγο την αληθινή φιλοσοφία. Ταύτις δε απεσφάλισαν άμφο, Ιουδαίοι και Έλληνες, την απ' ουρανού παραγενωμένη σοφία παρετισάμενη. Και οι δύο απέτυχαν, και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, της φιλοσοφίας, επειδή αρνήθηκαν την ενυπόστατη σοφία των Κύριων Ιησού Χριστού που ήρθε από τον ουρανό. Και χωρίς Χριστού φιλοσοφήν επιχειρήσαντες του μόνου παραδείξαντος έργο και λόγο την αληθή φιλοσοφία. Και επιχείρησαν να φιλοσοφήσουν χωρίς τον Χριστό, ο οποίος μόνο αυτός παρουσίασε με έργο και με λόγο την αληθινή φιλοσοφία. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.